Κύριε Ρήγα, δημοψήφισμα για το... Όχι, ανοιχτός εκδεχόμενο, μην ανησυχήσετε. Ανοιχτός ενδεχόμενο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το Σύνταγμα. Απλή αναλογική. Πολλά πάνω στο τραπέζι. Ζητήματα δηλαδή στην ουσία βάθησης της δημοκρατίας και λειτουργίας ας πούμε αυτού του συστήματος σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή που όλα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα έχουμε όχι εμβάθυνση, αλλά μειώσεις δημοκρατικότητας. Έχουμε θεσμούς οι οποίοι επεμβαίνουν ουσιαστικά ας πούμε, στη λειτουργία του κράτους μας και μοιάζει όλα αυτά να είναι απλώς ευχολόγια ή εν πάση περιπτώσει να μην είναι της ώρας. Γιατί λέτε ότι αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή αυτό το ζήτημα? Κύριε Δαράκη, κύριε Δάρα, έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι πέρα από το πρόβλημα της λιτότητας και των δημοσιονομικών περιορισμών, της μεγάλης αν θέλετε πίεσης η οποία ασκεί το νεοφιλελεύθερο μπλοκ της Ευρώπης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το θέμα της δημοκρατίας. Και αυτό αφορά το σύνολο της λειτουργίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφορά και την Ελλάδα. Και αφορά την Ελλάδα ότι, και το λέω με ευθύτητα αυτό, ότι σε πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλά θέματα, πολλές φορές ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, δεν τους ευδύνεται το δικαίωμα να έχουν την άποψή τους και να μπορούν οι ίδιοι να είναι αυτοί οι οποίοι θα παρεμβαίνουν. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή ανοίγει σε επίπεδο χώρας και είχαμε πει ότι πέρα από τις προσπάθειες την οποία κάνουμε μετά την δύσκολη συμφωνία την οποία υπογράψαμε και αυτό θα έχει τη σημασία του είναι οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές στο κράτος. Ξεκίνησαν οι θεσμικές αλλαγές με το νομοσχέδιο του κ. Βερναδάκη για τη δημόσια διοίκηση και τώρα θα συνεχιστούν και στο επίπεδο του συντάγματος, της συνταγματικής αναθεώρησης και του εκλογικού νόμου. Εμείς δεν θέλουμε και δεν θα το κάνουμε και δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μας να εθνιδιάσουμε κανέναν όπως γινόταν παλιότερα. Θα ανοίξει συζήτηση, θα υπάρξουν οι προτάσεις και θα γίνει με όλα τα πολιτικά κόμματα αλλά και με την κοινωνία μια τέτοια συζήτηση. Και επιπλέον, αυτό που είναι καθαρό από εμάς, ότι θέλουμε και δεν φοβόμαστε την βούληση του λαού. Τι σημαίνει συμβουλευτικός θα είναι αυτός ο χαρακτήρας? Θα είναι δηλαδή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης αυτής της πρότασης ή μια συγκεκριμένη πρόταση που κάποια στιγμή θα πείτε αυτά συζητήσαμε στο πολιτικό σύστημα, εκεί καταλήξαμε και το βάζουμε υπόψη και του ελληνικού λαού? Κύριε Δάρα, καταρχήν... Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή... Εγώ δεν είμαι σταγματολόγος, ξέρω όμως πολύ καλά... Γιατί είχαμε και πολύ αυστηρές πολιτικός, ότι υπάρχει, κριτικές, έτσι. Βεβαίως υπάρχει, δεν υπάρχει... Υπάρχει μάλλον στο Σύνταγμα συγκεκριμένη και είναι σωστό συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Άρα, εμείς δεν υπάρχει ούτε, και νομίζω το ξεκαθάρισε και η κυρία Γεωργοβασίλη, δεν μπαίνουμε σε καμία αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, παρέμβαση μέσα του Συντάγματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, και για δημοσίευμα δεν είπε θα γίνει. Δεν απέκλεισε τον δεχόμενο. Αυτό που λέμε είναι όπως και το δημοψήφισμα το οποίο έγινε για τη συμφωνία και μετά φέραμε και την συμφωνία στην έγκριση του ελληνικού λαού. Έχουμε την άποψη με βαθιά δημοκρατική αντίληψη ότι αυτά πρέπει να έχουν ο ελληνικός λαός να έχει την γνώμη και την άποψή του σε πολλά θέματα. Γι' αυτό και μιλάμε και για δημοψηφίσματα που πρέπει να περάσουν μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι και έχει να κάνει με το τυπικό όλης αυτής της ιστορίας, όχι μη ουσιαστικό, εγώ δεν θα το έλεγα έτσι, σαφέστατα και ενδιαφέρει, αλλά το άλλο κομμάτι είναι η ουσία του θέματος προς ποια κατεύθυνση αυτές οι αλλαγές. Οι αλλαγές θα είναι σε μια κατεύθυνση βάθμα της δημοκρατίας. Και το λέω αυτό και θα το δείτε και στις προτάσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Συζήτηση εδώ θα κληθεί και η αντιπολίτευση να δώσει και να συμβάλει σε αυτό. Γιατί βεβαίως, εγώ θέλω να πω το πολύ απλό. Ότι βάθημα της δημοκρατίας, κύριε Ρήγα, με κατάρριξη των διαμαρτυριών. Ο κύριος Φίλης μας είπε χθες να είναι διαμαρτυρία. Αυτό το θέμα θέλω να πω για σπίτι. Εδώ υπήρχαν απεργίες παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία την δημοκρατία την έκανε κουρέλι κάνοντας επιστράτευση. Αφήστε τα τώρα. Αλλά έκανε η Νέα Δημοκρατία και εσείς θα την κάνετε. Αυτή είναι η πρόθεσή σας. Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν. Και είπαμε ότι είναι ένα δύσκολο πλαίσιο. Το είπαμε και το λέμε σε όλους τους τόνους. Τώρα, επειδή έχει σημασία η πρώτη τοποθέτησή σας σε σχέση με αυτό που μεταδώσαμε πριν από λίγο. Παραίτηση, φίλοι, ζητά η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Βαράκη, η Νέα Δημοκρατία
έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάει τα απίστευτα. Δηλαδή την παρέτηση, η κυβέρνηση την παρέτηση, τον υπουργό την παρέτηση, τον νόσο, να κάνουμε εκλογές. Έχει φτιάξει ένα story προφητιών, έχει πέσει σε όλα έξω και ταυτόχρονα έχει χάσει και όποια αίσθηση στρατηγικής και πολιτικής υπήρχε σε αυτό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θεωρώ ότι όσο το συνεχίζει αυτό, δεν προσφέρει και καλές υπηρεσίες στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και ταυτόχρονα είναι καθαρά ενάντια στο κοινωνικό σύνολο. Όταν αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο όλα τα οποία έχουν γίνει με την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει και αφορούν τον ελληνικό λαό. Και επίσης να σας πω και ένα τελευταίο, ότι ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης εχθές, δημόσια υπουργός οικονομικός ήταν της κυβέρνησης, είπε ότι το πρόγραμμα όχι μόνο δεν έβγαινε την πέμπτη αξιολόγηση. Και όχι μόνο ήταν 4,5% τα πλεόνασμα τα οποία θα έπρεπε να έχουν, αλλά ταυτόχρονα ότι θα έπρεπε να πάρθουν και μέτρα. Να γιατί δεν βγήκε η αξιολόγηση, να γιατί είχαν δεσμευτεί και σε μέτρα τα οποία θα ήταν και οριζόντια και καταστροφικά. Αυτό γλιτώσαμε εμείς, 20 δις γλιτώσαμε με τη συμφωνία η οποία έγινε. Και μια συμφωνία η οποία η Νέα Δημοκρατία, εξηγώ και πάλι, διαστόματος των επίσημων εκπροσώπων τότε της κυβέρνησης, έρχεται και επιβεβαιώνει. Να πω δύο κουβέντες. Γι' αυτό είστε εδώ.